Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, τώρα η συζήτηση ως προς την ουσία, πέρα από το ότι έχει προηγηθεί μέχρι στιγμής, σε πολλά ζητήματα είχε γίνει τον Απρίλιο, όταν συζητήθηκε στο Δημοτικό μας Συμβούλιο, έτσι δεν είναι, όταν έχει ζητηθεί στο Δημοτικό μας Συμβούλιο η γνωμοδότηση του Δήμου αναφορικά με το θέμα της ΔΕΘ. Ερχόμαστε τώρα για το μνημόνιο και προσωπικά εντελώς αναρωτιέμαι τι θα μπορούσε να εξυπηρετεί. Θα αναπτύξω λίγο ένα σκεπτικό, αλλά μας κάνει ήδη εντύπωση, είπε αρκετά πράγματα και ο Σωτήρης Αργιανόπουλος, μας κάνει ήδη εντύπωση το γεγονός ότι επισημάνσεις, και σίγουρα όχι επισημάνσεις που είχαμε κάνει εμείς στην κριτική μας τότε, που έχουν να κάνουν με το πώς διεκδικούμε ελεύθερο χώρο, με το πώς προτεραιοποιούμε τις ανάγκες και με το πώς, ενώ συμφωνούμε πολύ στα λόγια για το γεγονός ότι λείπουν ελεύθεροι χώροι στην πόλη για να αναπτυχθούν μία σειρά από υποδομές που κάθε φορά συνεδριάζουν του Δημοτικού Συμβουλίου διαπιστώνουμε ότι απουσιάζουν. Εν τούτης, όλη αυτή η συζήτηση και αυτή η διεκδίκηση δεν είχε γίνει ούτε τότε και βεβαίως ούτε και εδώ και μέχρι σήμερα έχει φανεί καμία τέτοια τάση και δεν αποτυπώνεται και στο κείμενο του Μνημονίου. Όμως, παρατηρώ το εξής. Εμείς είχαμε καταψηφίσει την τότε εισήγηση της διοίκησης του Δήμου Θεσσαλονίκης, η οποία παρόλα αυτά, παρά το ότι δεν συμμεριζόταν το σύνολο της δικής μας κριτικής και σαφώς τη δική μας την άποψη, έκανε όμως, και προκύπτει αυτό και από τα υλικά τα οποία έχουμε σήμερα, έκανε ορισμένες διαπιστώσεις. Και σε ό,τι έχει να κάνει με το πράσινο, και σε ό,τι έχει να κάνει με τις χρήσεις, και σε ό,τι έχει να κάνει με το τι πραγματικά είναι αυτό το οποίο αποδίδεται στην πόλη. Βλέπουμε εδώ ότι ακόμα και από αυτές τις επισημάνσεις, που δεν είναι λάθος, εμείς κριτικάραμε ότι είναι λίγες, ότι είναι οριακές, πάντως ότι ακόμα και αυτές οι επισημάνσεις αυτή τη στιγμή έχουν εξαφανιστεί. Έχουν εξαφανιστεί από αυτό το οποίο συμφωνούμε σήμερα. Κύριοι συνάδελφοι, ποιον ελεύθερο χώρο ακριβώς κερδίζουμε και κερδίσαμε σε σχέση με αυτό που εγκρίθηκε το 2019 τον Απρίλιο? Γιατί συζητάμε για επιπλέον στρέμματα πεζοδρόμιο γύρω-γύρω? Συζητούσαμε τον Απρίλιο για το αν θα γίνει Μητροπολιτικό Πάρκο. Προκύπτει εδώ ότι δεν θα γίνει. Μιλάμε για χώρους με υψηλό πράσινο, για χώρους με χαμηλό πράσινο, στην πραγματικότητα από ό,τι καταλάβαμε γκαζόν, το είπε και ο κύριος Σοβούγιας. Και νομίζουμε ότι κάπως έτσι θα πάει, διότι τα σχέδια τα οποία καθορίζουν το χαρακτήρα της ΔΕΘ είναι τα επιχειρηματικά όπως εκτέθηκαν και όπως γνωρίζουμε, έτσι, με τέτοιου είδους πράσινο βολεύονται. Άρα εδώ δεν έχουμε να κάνουμε ούτε κατά διάνοια με μια έστω ανεπαρκή προσπάθεια δημιουργίας Μητροπολιτικού Πάρκου. Να είμαστε ξεκάθαροι. Και δεν ξέρω πώς μπορεί να διορθωθεί αυτό το πράγμα, αλλά η κατεύθυνση είναι αυτή. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, δύο επισημάνσεις μόνο. Εντάξει, μην πάρετε με ένα το χρόνο όμως, εντάξει, πολύ καλά. Λοιπόν, κοιτάξτε, για το ζήτημα του πάρκινγκ, ορισμένοι λένε για 2.500 θέσεις. Όσοι κάναν τον κόπο πάντως να δούνε, γιατί ο διάβολος στις λεπτομέρειες κρύβεται, όσοι κάναν τον κόπο να δούνε την προηγούμενη εισήγηση που είχε έρθει στο Δήμο, θα δουν ότι εκεί που είναι χωροθετημένο υπάρχει πολύ σοβαρό ενδεχόμενο να βρεθούν αρχεία σοβαρής αξίας και άλλοι χώροι για να δημιουργηθεί ένας μεγάλος χώρος στάθμευσης, ο οποίος θα μπορούσε να παίξει καταλυτικό ρόλο στη βελτίωση και της συγκοινωνίας μέσα στην πόλη. Δεν υπάρχει. Ο χώρος της Αγίας Φωτεινής δεν βρίσκεται μέσα στο ειδικό χωρικό σχέδιο. Και δεν έχει γίνει και το παραμικρό για να συμπεριληφθεί. Λοιπόν, θεωρούμε ότι είναι δυστύχημα για την πόλη το ότι τόσο σε ό,τι έχει να κάνει με τη ΔΕΘ, όσο ό,τι έχει να κάνει με τα άλλα τους χώρους που συζητιώνται, όπως το γήπεδο της Τούμπας ή ξέρω εγώ την Νέα Παραλία, αυτά τα τρία δηλαδή, τα οποία αποτελούν ας πούμε τις κομβικές, να το πούμε έτσι, παρεμβάσεις στο χώρο, στην πόλη, τα τελευταία χρόνια, ο Δήμος Θεσσαλονίκης δεν κατόρθωσε ποτέ να αρθρώσει ένα τεκμηριωμένο πρόγραμμα διεκδικήσεων προς το συμφέρον των πολιτών, προς το συμφέρον του λαού της πόλης και για πράσινο κατ' ουσίαν και για χώρους υποδομής και για χώρους κοινωνικούς. Θεωρούμε δε ότι με αυτό το μνημόνιο και ολοκληρώνω με αυτό, στην πραγματικότητα ο Δήμος παρετείται και από κάθε δυνατότητα στο επόμενο στάδιο, σε όποιο σημείο και με όποιον τρόπο είναι αυτό δυνατό, ακόμα και δικαστικά, παρετείται από την κάθε δυνατότητα να επιδιώξει προς όφελος των πολιτών την ανατροπή της Α ή της Β προβληματικής κατάστασης. Ασφαλώς και θα το καταψηφίσουμε.